Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Πέλλας Τηλεόρασης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Περιφερειακές εκλογές 2023», που όπως μαρτυράει και ο τίτλος της εκπομπής, έχει να κάνει με τις περιφερειακές εκλογές που πρόκειται να γίνουν έτσι σε λιγότερο από 8 ημέρες στη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα στούντιο της Πέλλα Τηλεόραση την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο με τον συνδυασμό του Απόστολου Τζικώστα στα Αλληλεγγύη, την κυρία Βασιλιάδου Δέσποινα. Δέσποινα, καλώς ήρθες στην Πέλλα Τηλεόραση. Ελπίζω να μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Εννοείται. Ωραία. Θα μπω κατευθείαν στο ζουμί, θα έλεγα να σου κάνω την πρώτη ερώτηση. Πώς πήρες έτσι την απόφαση ως νέος άνθρωπος να κατέβεις στις εκλογές έτσι, τις περιφερειακές κιόλας, και να μπορέσεις έτσι να μπεις και εσύ σε αυτόν τον πολιτικό στίβο να αγωνιστείς για την εκλογή σου? Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να κατέβω με τον συνδυασμό του Απόστολου Τζικώστα σε αυτές τις εκλογές είναι ότι μέσω της δουλειάς, μέσω της ζωής μας, είμαι μανούλα, είμαι σύζυγος, είμαι επιχειρηματίας. Βλέπω καθημερινά τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας, τις απαιτήσεις του τόπου μας. Οπότε δεν είχα άλλο παρά να μπω μπροστά, να προσπαθήσω να αποκτήσω φωνή σε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και να προσπαθήσω για το καλύτερο, για το μέλλον των παιδιών μας. Πες μου λίγο τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο σου, θέλω να πιστεύω, ή δεν ξέρω αν είχες και προσωπική επαφή, και ο Απόστολος Τζικώστας του ανακοινώνει ότι θέλει να είσαι μαζί του στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση? Κάθεσες να το συζητήσεις, είπες το ναι αμέσως? Πώς ακριβώς έγινε έτσι? Η αλήθεια είναι ότι δεν είπα αμέσως το ναι. Οι ώρες στις οποίες εργάζομαι είναι αρκετές και ο λόγος για τον οποίο δίσταζα να κάνω αυτό το βήμα ήταν αυτός και είναι ο βασικός. Αλλά πιστεύω ότι εάν δεν βγούμε εμείς μπροστά, εάν περιμένουμε συνεχώς από τους άλλους να κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε να γίνει γύρω μας, δεν πρόκειται να προχωρήσει κάτι. Πρέπει να βγούμε μπροστά, πρέπει να πάρουμε το βήμα, πρέπει να έχουμε τη φωνή, πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό που θέλουμε. Και δεν υπήρχε νομίζω άλλη απάντηση πέρα από το ναι. Τώρα, όπως μου είπες και εσύ, είσαι μητέρα, οικογένεια, επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία έχεις. Σωστά. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά τώρα έτσι με την εκλογική στρατεία? Προφανώς και το συζήτησα με τον σύζυγό μου, προφανώς και το συζήτησα με όλη την οικογένεια η οποία είναι δίπλα μου, με βοηθάνε, γιατί εκ των πραγμάτων μόνος σου δεν πας πουθενά. Πρέπει να έχεις μια ομάδα, πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να είναι μαζί σου, να σε εμπιστεύονται, να σπρώχνουν όλη αυτή την προσπάθεια που προσπαθείς να κάνεις εσύ για το οτιδήποτε. Οπότε όλοι μαζί είπαμε το ναι. Και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Το ναι, το είπατε. Πώς συνδυάζεις την προεκλογική εκστρατεία? Γιατί σε βλέπουμε στα δελτία τύπου και σε όλα τα σχετικά ότι είσαι πρωί-βράδυ στον αγώνα αυτό. Η δουλειά μου έχει να κάνει κυρίως με το τηλέφωνο. Ασχολούμαι περισσότερο με τις πωλήσεις. Το υπόλοιπο κομμάτι το έχει αναλάβει ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Τα παιδιά, η οικογένεια, βοηθάνε όλοι και ο σύζυγος, πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά βρίσκουμε τον τρόπο, βρίσκουμε τον χρόνο να ασχοληθείς και με χρόνο. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο τώρα προεκλογικά. Mm-hmm. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι θα το βρούμε, θα βρούμε τη συνταγή για να το δέσουμε όλο αυτό και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η οικογένεια, η δουλειά θα λειτουργήσει όπως λειτουργούσε και πριν. Μάλιστα. Ασχολείσαι, όπως είπες, με τον επιχειρηματικό τομέα και βέβαια κυρίως ασχολείσαι με ό,τι έχει σχέση με τον αγροτικό τομέα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έχεις κάποια πλάνα πώς θα μπορούσες έτσι με τις εμπειρίες σου αυτές να βοηθήσεις τον αγροτικό τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο της Πέλλας? Έχεις κάποιες ιδέες τις οποίες, αν με το καλό εκλεγείς, να τις εφαρμόσεις? Γιατί μέσω της δικής μου δουλειάς που έχει να κάνει με τα φρούτα, μέσω της δουλειάς της οικογένειάς μου που είναι παραγωγή, μπορώ να καταλάβω τα προβλήματα και όλες τις ανάγκες που έχει αυτός ο τομέας. Οπότε, αντίστοιχα, μπορούμε να σκεφτούμε και κάποιες ιδέες, να έχουμε ένα όραμα πάνω σε αυτό, με σκοπό να βοηθήσουμε τη ζωή και τη δική μας και των ανθρώπων που έχουμε γύρω μας και κυρίως αυτού του τομέα που δυστυχώς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει να είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε, να υπάρξει μια ανάπτυξη και να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας αρχικά στον αγροτικό τομέα.
Πες μου λίγο κάτι, επειδή υπάρχουν πολλοί υποψήφοι έτσι με τους οποίους έτυχε να συνομιλήσω και κάποια στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία είπαν να κάνουν πίσω ή φοβηθήκαν ή το ένα ή το άλλο. Έχεις φοβηθεί καθόλου, εσύ σκέφτηκες, έκανες δεύτερη σκέψη μήπως να κάνεις πίσω? Έχω φοβηθεί πολλές φορές με τη δουλειά μου. Καμία από αυτές τις φορές δεν έκανα πίσω. Έχω πέσει πολλές φορές, έχω ξανασηκωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να κάνεις πίσω στην οποιαδήποτε απόφαση. Ας κάνουμε και λάθη. Mm-hmm. Προφανώς θα κάνουμε και λάθη. Δεν μπορεί να είμαστε σωστοί σε όλα, αλλά με αυτά τα λάθη θα μάθουμε και θα γίνουμε καλύτεροι. Έτσι, αυτό ισχύει και για την πολιτική. Αν δεν σου έφτιαχνε κάποιος άλλος πρόταση, κάποιος άλλος συνδυασμός και όχι ο Απότσολος, ο Τζιτζι Κώστας. Δεν θα έπαιρνα την απόφαση. Δεν θα έπαιρνες. Αλλά πες μου γιατί λοιπόν επέλεξες το συνδυασμό αλληλεγγύη. Ο Απόστολος είναι ένας άνθρωπος με όραμα, αποφασιστικός, αποτελεσματικός. Τον εμπιστεύομαι και το σέβομαι. Είναι αξίες τις οποίες τις έχει κερδίσει με τα χρόνια. Δεν είναι η θέση του, δεν είναι. Η θέση του Περιφερειάρχη δεν μπορεί να σου δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό το κερδίζει σαν άνθρωπος. Ο Απόστολος είναι δίπλα στους ανθρώπους, προσπαθεί και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την περιφέρεια. Το καταφέρνει. Το καταφέρνει. Με την ομάδα που έχει, το καταφέρνει. Με την ομάδα που θα έχει, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε κι εμείς εκεί, θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος καλύτερος συνδυασμός για να μπορέσω να προχωρήσω. Επειδή βλέπω πολλούς έτσι συνυποψηφίους σου να έχουν να κάνουν με τα social media πιο πολύ και κάνουν μια μεγάλη καμπάνια με τα social media, προτιμάς έτσι την ψηφιακή επαφή ή την ανθρώπινη επαφή? Τι θέλει περισσότερο η Δέσποινα? Η ψηφιακή επαφή είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αλλά σαν την προσωπική επαφή, σαν το χέρι που θα δώσει έναν άνθρωπο, σαν τον ώμο που θα χτυπήσει έναν άνθρωπο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχεις από τους πολίτες που βγαίνεις? Πολύ θετική. Στην Μπέλα. Πολύ θετική. Ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή έχει θετική ανταπόκριση η αυτή η επισκέψη τις οποίες κάνεις και προς το συνδυασμό και προς το πρόσωπό σου? Σου λένε κάποια παράπονα και ποια είναι αυτά ή ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κυρίως? Προφανώς και θα υπάρχουν παράπονα. Υπάρχει κόσμος που ζει καθημερινά κάποια δύσκολα σημεία που υπάρχουν ακόμα στην περιφέρεια. Τα βλέπουμε κι εμείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Γενικότερα υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα για τον Απόστολο και το συνδυασμό μας. Και βλέπω ότι τους αρέσει πάρα πολύ το ότι βγαίνουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά που θα προσπαθήσουν, νέα παιδιά που θέλουν να δώσουν. Παιδιά χορτασμένα θα σου πω, τα οποία δεν μπαίνουν στην πολιτική για άλλους λόγους. Μπαίνουμε για να προσφέρουμε. Άμα θα σου έλεγα να περιγράψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις, τρεις μόνο λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές που θα περιέγραφαν καλύτερα το χαρακτήρα σου, είτε και χαρακτηριστικά αν θέλεις που θα τα χρησιμοποιήσεις εάν σε επιλέξει ο λαός της Πέλας για να διεκδικήσεις πράγματα για την Πέλα, να διεκδικήσεις έργα, να διεκδικήσεις δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν προς την καλυτέρευση των πολιτών? Θα σου πω ένα καλό και δύο κακά. Είμαι αποφασιστική, είμαι τελειομανής και είμαι εργασιομανής. Δύο κακά τα οποία όμως θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρουν πάρα πολύ σε όλο το σύνολο. Μάλιστα. Αν θα ήθελες έτσι, μιλάμε πάντα σε ένα υποθετικό σενάριο, ότι ο Απόστολος της Κώστας εκλέγεται, είσαι στις προτιμήσεις των πολιτών έτσι της Πέλας, ναι, ένα πια περιφερειακή σύμβουλος. Υπάρχει κάποιος τομέα στον οποίο θα ήθελες να ασχοληθείς, κάτι στο οποίο θεωρείς ότι θα το καταφέρεις καλύτερα? Φυσικά, κατά κύριο λόγο ο αγροτικός τομέας, γιατί είναι ο τομέας στον οποίο ζω καθημερινά και λειτουργώ, οπότε ξέρω τις ανάγκες, προσπαθώ και σκέφτομαι κάποιες πιθανές λύσεις, όπως επίσης και ο πολιτισμός. Ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει τόσους θησαυρούς. Μιλάμε για την Έδεσα, μιλάμε για την Μπέλα, μιλάμε για το Λουτράκι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναπτύξουμε και πάρα πολύ κόσμο να φέρουμε. Η περιοχή μας θα έπρεπε να ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Κάτι το οποίο πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να πετύχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον νομό μας.
Επειδή τώρα είσαι και με τον ρόλο, θα έλεγα εγώ, της επιχειρηματίας, επειδή ασχολείσαι, επειδή πηγαίνεις και σε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, είναι ξακουστά τα προϊόντα της Πέλας? Πώς τα αντιμετωπίζει ο κόσμος? Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και αυτό τα λεγόμενα προστατευόμενη ονομασία προέλευσης? Μήπως έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το τομέα? Τι ακριβώς πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει? Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία έχουν κάνει πιο σημαντικά βήματα. Βέβαια, θέλει και τους ανθρώπους να σπρώξουν την όλη κατάσταση. Να μας δείξουν τι πρέπει να κάνουμε. Σε εκθέσεις που πάμε, για παράδειγμα, στο εξωτερικό με φρούτα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο κόσμος έξω έχει την ανάγκη. Έχει την ανάγκη να βλέπει προϊόντα τα οποία είναι φυσικά, προϊόντα τα οποία δεν έχουν συντηρητικά. Θέλουν μια πιο υγιεινή διατροφή. Τα φρούτα που έχει η Πέλα είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί. Πρέπει να υποστηριχθεί, να βγει προς τα έξω. Η Ευρώπη το χρειάζεται. Ο κόσμος το χρειάζεται. Οπότε πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρά βήματα σε σχέση με τον τομέα αυτό. Αυτό που βλέπω όμως εγώ, Δέσποινα, είναι ότι η νεολαία κυρίως δεν θέλει να ασχοληθεί με την αγροτιά. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες, δεν υπάρχει νομοθεσία. Τι ακριβώς γίνεται? Και οι νέοι, ενώ έχουμε τόσο έναν έφορο κάμπο και εδώ, αλλά και τα βουνά μας και όλα έχουν παραγωγές, παρόλα αυτά οι νέοι δεν ασχολούνται με την γεωργία, με την αγροτική ζωή αν θέλεις, και μάλιστα είναι το φαινόμενο πολλές φορές την περίοδο του καλοκαιριού να λέμε ότι θα φέρουμε αλλοδαπούς εργάτες να ασχοληθούν κιόλας. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το οποίο έχει να πει ότι κάποιος ασχολείται με τα αγροτικά, δεν προσφέρουν, ενώ υπάρχει εργασία, δεν έρχονται να εργαστούν. Πού πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Πού εντοπίζεις αυτό το πρόβλημα? Υπάρχει ένα ταμπού σε σχέση με τη γεωργία, σε σχέση με την κτηνοτροφία. Θεωρούν τα νέα παιδιά ότι πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο. Οι δουλειές γραφείου θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερα. Δεν είναι έτσι. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γη, μπορούν να προσφέρουν πολλά. Και άμα το χτίσεις σωστά, μπορούν να σου δώσουν πολύ περισσότερα αποτελέσματα και χρηματικά και σαν ανάπτυξη εργασίας, τα οποία δεν μπορούν να τα φανταστούν τα νέα παιδιά. Και γι' αυτό κάνουν πίσω. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι βλέπουμε πολλές φορές οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν έτσι με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, φοβούνται να τολμήσουν ένα βήμα παραπάνω. Μπορείτε να βοηθήσετε εσείς σαν περιφέρεια ή έχεις κάποιες ιδέες να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση? Βέβαια, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια προγράμματα κατάρτισης των γυναικών, στα οποία θα μπορούσαν να δουν τις διεξόδους που έχουν, γιατί σαν φίλο, ναι μεν εσείς οι άντρες θεωρείστε δυναμικό, αλλά στην ουσία εμείς είμαστε από πίσω, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δύναμη και πολλές δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Με τέτοια προγράμματα κατάρτισης, οι γυναίκες θα μπορέσουν να μάθουν πού μπορούν να βρουν διεξόδους, με σκοπό να μπουν σε διάφορους τομείς και να εργαστούν. Λένε βέβαια ότι πίσω από έναν ισχυρό άντρα κρύβεται πάντα μια ισχυρή γυναίκα, αλλά εγώ βλέπω ότι και όσον αφορά και τον τομέα της πολιτικής δεν βγαίνεται μπροστά. Δηλαδή, η δική σου... Υπάρχουν δυσκολίες. Η δική σου έτσι υποψηφιότητα και βέβαια και άλλες που είναι από το συνδυασμό, δεν αναφερθώ μόνο στην ποσόστοση, γιατί υπάρχει πραγματικά μια δυστοκία για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού πιστεύεις εσύ ότι οφείλεται ότι οι γυναίκες δεν βγαίνεται μπροστά να εκθέσει τον εαυτό σε μια εκλογική διαδικασία? Υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις μιας μαμάς είναι πολλές. Εγώ έχω δύο παιδάκια 6 και 3 ετών. Έχουμε το σχολείο, έχουμε δραστηριότητες. Χρειάζονται χρόνο τα παιδιά, χρειάζονται όρια τα παιδιά, χρειάζονται ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες, τις οποίες είναι πολύ δύσκολα αν είσαι εργαζόμενη να τις πετύχεις. Εγώ έχω την τύχη να έχω την οικογένεια από πίσω μου και να βοηθάει. Οπότε δεν μπορώ να μπω εύκολα στη θέση μιας γυναίκας που δεν έχει κοντά τους γονείς της, τους συγγενείς της, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός τομέας. Και βέβαια πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η περιφέρεια πολλές φορές διαμέσου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βοηθάει και με χρηματοδοτήσεις και στο παρελθόν με χρηματοδοτήσεις δομών. Έχουν γίνει κάποια τέτοια πράγματα. Τώρα πάλι μου αναφέρεις... Χρειάζονται και άλλα. Εννοείται ότι αν σας επιλέξει η περιφέρεια ή κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας, θα μπορέσετε να κάνετε ενδεχομένως περισσότερα πράγματα την επόμενη πενταετία. Τώρα, μένω σε αυτό που είπες, ότι η οικογένεια υποχρεώσεις. Ωραία, και εγώ να σου κάνω μια πονηρή ερώτηση, αν θέλεις. Και αν εκλεγείς ως Περιφερειακή Σύμβουλο, μήπως δεν θα έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα προβλήματα της Πέλας? Μπορείς να μας πεις, δηλαδή, μήπως δεν θα τα καταφέρεις όλα αυτά μαζί, ή έχεις κάποιο προγραμματισμό
Πάντα ψάχνω να κάνω και κάτι ακόμα. Και πριν δηλαδή, ήταν η επιχείρηση με τα φυτόρια. Ξεκινήσαμε με την οικογένεια, αποφασίσαμε να κάνουμε την επιχείρηση με τα φρούτα με σκοπό να διανέμε μόνοι μας τα προϊόντα μας. Δεν μου φτάνει αυτό. Ασχολήθηκα και με έναν άλλο τομέα που είναι η γυμναστική. Ψάχνω συνεχώς να κάνω πράγματα. Μου αρέσει. Θέλω να απασχολούμαι συνεχώς. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει χρόνος. Στην Πέλα, με βάση τις επισκέψεις τις οποίες έχεις κάνει και με δεδομένο ότι έχουμε και κάποια θέματα έτσι με τις παρακάμψεις των Γενιτσών εδώ, της Χαλκιδόνας, ποιο θεωρείς τα πρώτα 2-3 έργα σημαντικά που πρέπει να γίνουν, σε ποιον τομέα θα έπρεπε να δώσετε βαρύτητα εάν σας επιλέξει πάλι ο κόσμος για τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αν σε επιλέξει και εσένα εδώ ως Περιφερειακή Σύμβουλο στην Πέλα. Δύο είναι λέξεις. Ανάπτυξη και ασφάλεια. Ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη είναι ένα σημαντικό έργο που το έχουμε ανάγκη και πρέπει να γίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Αντιπλημμυρικά έργα έχουν ξεκινήσει. Χρειάζονται να ολοκληρωθούν και αυτά σε αρκετά σημεία. Και επίσης η κάθοδος για την Εγνατία. Είναι έργα τα οποία είναι απαραίτητα. Τα τρία πρώτα απαραίτητα που έρχονται στο μυαλό μου. Αυτή βέβαια που είναι από την πατρίδα Βερίας, εκεί θα έλεγα και εγώ, με τα Σεβαστιανά, που ενώνεται με τα Σεβαστιανά και έχει γίνει και ένα γιοφύρι της Σάρτας. Γιατί είναι απαλωτριώσεις, είναι ένας μεγάλος βραχνάς. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι ένας μεγάλος βραχνάς και μάλιστα περιμένουμε τώρα να γίνουν και οι παρακάμψεις της Χαλκιδόνας και των Γενιτσών για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε και ασφάλεια, αλλά θεωρώ ότι και εσείς ταλαιπωρείστε πολύ με τα φρούτα, με τις εξαγωγές. Με τα φρούτα και θα ήταν σημαντικό κομμάτι να μειώσουμε έτσι τους χρόνους για να έρθει κάποιος στην Πέλα. Βέβαια είναι και ο τουρισμός βέβαια μεγάλο κομμάτι, έτσι δεν είναι, γιατί έχουμε και το χιονοδρομικό, έχουμε το Λουτράκι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και την κάνω σαν ερώτηση σε όλους όσους έρχονται εδώ και τους φιλοξενούν, ότι εγώ είμαι ένας αναποφάσιστος ή αν θέλεις πηγαίνω περισσότερο να ψηφίσω κάποιον άλλο συνδυασμό από τους υπολείπους που 9 που κατεβαίνουν περίπου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δέσποινα, η Βασιλιάδου, με ποιον τρόπο θα με έπιθε να στηρίξω την υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα, τι θα μου έλεγε για να καταφέρει να κερδίσει την ψήφο μου? Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει για το μέλλον έχει πάρα πολλά έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας, έχει πάρα πολλά έργα τα οποία θα αναπτύξουν την περιοχή μας, στους τομείς που ήδη αναφέραμε, αλλά και σε άλλους. Ο Απόστολος έχει δείξει την αξία του, βοηθήστε μας να δείξουμε και εμείς τη δική μας αξία και να βοηθήσουμε στο να φτάσουμε την Πέλα, τη Μακεδονία μας γενικότερα, σε ένα σημείο που θα μας ζηλεύουν. Θα μας ζηλεύουν γιατί έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τις βάσεις, λίγο βοήθεια χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Πες μου τώρα λίγο και ένα μήνυμα έτσι προς τους νέους και τις νέες, γιατί αυτοί είναι που κυρίως λένε «Ωχ αδερφέ, δεν θα πάω να ψηφίσω, πάλι τα ίδια και τα ίδια άτομα ή δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική». Τι θα τους έλεγες για να έρθουν στην κάλπη στις 8 Οκτωβρίου και να ψηφίσουν τέλος πάντων, ασχέτως βέβαια τι θα επιλέξουν, αλλά για να έρθουν να ψηφίσουν, τι ήταν αυτό που θα τους έλεγες? Οι νέοι πρέπει να μπούμε μπροστά. Οι νέοι πρέπει να δώσουμε το έναυσμα να ξεκινήσουν καινούργια πράγματα, να δώσουμε καινούργιες ιδέες. Παιδιά, αυτές οι εκλογές είναι ένα σημείο στο οποίο θα ψηφίσουμε για τις ζωές μας. Αυτό. Ωραία, να ψηφίσουμε για τις ζωές μας. Εγώ δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Λέω ότι αν θα πω για παράδειγμα ότι ενδεχομένως να ψηφίσουμε Απόστολο Τζιτζικώστα, γιατί πρέπει να βάλω το σταυρουδάκι δίπλα στο όνομα της Βασιλιάδου, τη Δέσποινας? Τι είναι αυτό που αξίζει και πρέπει να βάλω σταυρουδάκι δίπλα στο όνομα της Βασιλιάδου τη Δέσποινας? Έχω δείξει κάποια αποτελέσματα σε σχέση με τη δουλειά μου. Αυτό που προσπαθώ καθημερινά για τη δουλειά μου, θα δώσω το 100% για να προσπαθήσω και για τη δική μας Πέλα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο, επειδή εδώ κάπου ολοκλήρωσα εγώ τις ερωτήσεις οποίες ήθελα να σου θέσω, Δέσποινα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι προς τους πολίτες της Πέλας, έτσι, γιατί είμαστε λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θέλεις να τους απευθύνεις ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι εάν εμείς δεν προσπαθήσουμε στο να φτιάξουμε την περιοχή μας, τον τόπο μας, να ξεκινήσουμε από εκεί, να φτιάξουμε ένα νέο μέλλον για τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να το κάνει κάποιος άλλος. Θα το κάνουμε μόνο εμείς, με τη δική μας προσπάθεια, με τη δική μας δύναμη, με τη δική μας φωνή.
Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχαμε την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο Πέλλας, την κυρία Βασιλιάδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για που αποδέχθηκες την πρόσκλησή μας και ήρθες έτσι εδώ στα στούντιο της Πέλλα Τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε στους δέκτες σας. Παρακολουθήσατε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρακολουθήσατε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μέχρι την επόμενη φορά να έχετε μια όμορφη συνέχεια.